Think for yourself. You have to be willing to cut against the grain and get the distance from your peer group. And not only that, but you have to have an habitual vision of greatness. Κιλενδράς 2017, είμαι ο πρόεδρος του πολιτιστικού και σκηνοθέτης της ομάδας Αντίσκηνο, ο Κώστας Δημοτσιάκας. Φέτος ανεβάσαμε δύο παραγωγές, το Δείπνο Λιθιό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα είμαστε στα τελειώματα των εκδηλώσεων με τον Γιατρό για μία ημέρα, μια αγγλο-αμερικάνικη κωμωδία. Αντίσκηνο. Ομάδα, ιδέα, παρέα. Εδώ και 6 χρόνια προχωράμε όλοι μαζί. Γεια, εγώ είμαι η Ελισάβετ. Συμμετέχω στην παράσταση Γιατρός για μία ημέρα, η οποία γίνεται στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων για τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Άλλης Μεριάς. Γενικά είμαστε χαρούμενοι, αλλά και αγχωμένοι. Η δεύτερη χρονιά είναι φέτος για εμένα εδώ. Μια χρονιά που χαιρόμαστε κάθε φορά όλο και περισσότερο τις στιγμές εδώ, που είναι μέσα στο δάσος, που είναι τέλεια, είναι μοναδικά. Αυτό το κομμάτι τουλάχιστον είναι σίγουρα μοναδικό. Όπως επίσης και το ότι έρχεσαι εδώ και γνωρίζεις άτομα, δένεσαι από αυτά τα άτομα και όταν τελειώνει η παράσταση, τελειώνει και αυτό το κομμάτι, το αποχαιρετάς τις αναμνήσεις αυτές. Θέλω να πιστεύω όχι απαραίτητα και τα πρόσωπα. Από μια κουραστική περίοδο με τις πρόβες, έτσι, για να βγει όλο αυτό το αποτέλεσμα που είδατε. Το μεγάλο ρόλο το παίζει ο σκηνοθέτης. Το τι θα κάνεις, το πώς θα βγεις, το πώς θα μπεις. Εντάξει, εγώ είμαι ευχαριστημένος με τα παιδιά που παίζω εδώ, με όλα τα παιδιά. Ήταν μια κουραστική περίοδος, ξαναπαναλαμβάνω, με πρόβες κλπ. Και κατέληξε σε όλο αυτό το αποτέλεσμα, που για μένα έχει έρθει σχεδόν στο απόλυτο. Γεια σας, είμαι η Πόπη. Είχα έρθει πέρυσι να δω μια παράσταση των παιδιών στον Κιλινδρά, τον Blackout. Μου αρέσαν πάρα πολύ, ήταν πολύ ωραία παρέα δεμένη και μου φαίνονταν πάρα πολύ τρελοί άνθρωποι. Οπότε είπα να έρθω κι εγώ να τους δώσω κάτι από τη δικιά μου την τρέλα και τους ευχαριστώ πολύ που με ανέχονται. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία ο Κώστας, τον οποίο ευχαριστώ και πάλι δημόσια εδώ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε αυτή την ομάδα. Εγώ παίζω τη Μωρίν που είναι μία σεξομανής και έχω πολύ άγχος γι' αυτό και είναι η πρώτη φορά που παίζω σε παράσταση. Πιστεύω θα πάει πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ γιατί είναι κάποιοι φίλοι μου και έχουν γίνει και άλλοι φίλοι μου εδώ τα παιδιά. Μπορώ να πω ότι νιώθω ευλογημένος για τη συμμετοχή μου σε αυτή την προσπάθεια, η οποία προφανώς συμβάλλει στην άνοδο του πολιτιστικού γίγνεσθε στην άλλη μεριά. Τυχεροί φυσικά είναι και οι συμπαίκτες μου και ο σκηνοθέτης. Εγώ παίζω την Μπέτη, την ξαδέρφη του Πίτερ, που είναι μια αρρωστομανής και γενικότερα υποχόνδρια. Όσο για το έργο, πιστεύω ότι έχει πολύ γέλιο. Και σαν ομάδα εδώ πέρα είμαστε πολύ δεμένοι. Αυτό βοήθησε στο να βγει, πιστεύω, ένα πολύ καλό έργο το οποίο θα γελάσω πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ σε αυτή την ομάδα. Τους γνώρισα πέρσι και ένιωσα ότι έχω γνωρίσει όμορφα άτομα που μπορούν να μου προσφέρουν πολλά. Η ομάδα ζει κάθε χρόνο και πιο όμορφες, θα έλεγα, στιγμές. Μεγαλώνει, διωγγώνεται. Η αγάπη των ανθρώπων για εθελοντισμό, για δουλειά, για θέατρο, για το να μοιραζόμαστε πράγματα, μας έχει οδηγήσει στο να βλέπετε και να κρίνετε αυτό που αγαπάτε, αυτό που αγαπάμε, συγγνώμη. Απλά εγώ ήθελα να κάνω μια επισήμανση όσο αφορά το δρόμο. Όλα είναι δρόμος για μένα. Δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα αυτό που βλέπετε σε μια βραδιά εδώ. Θα πρέπει να κάτσετε να αναρωτηθείτε και να σκεφτείτε ότι τελικά αυτοί πώς φτάσανε, τι κάνανε,
Γιατί ένα timing, μια στιγμή δεν είναι όλο αυτό που έχει να δώσει η ομάδα και μόνο. Και να ξέρετε ότι έτσι θα δικαιωθείτε και εσείς στη ζωή, αν ακολουθήσετε και δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό, σε έναν δρόμο, με μια ομάδα, με μια παρέα και να χαρίσετε σε αυτούς που αγαπάτε ή σε αγνώστους κάτι όμορφο όπως προσπαθούμε να χαρίσουμε και εμείς σε εσάς. Time to let go. All I wanted is to know, are you wanting this control?